Θες το Βασιλιάδη για να παίξει δύο. Και δεν έχω άλλο φίλο παθητικό. Δύο εναντίον δύο μαζί μου. Δεν θα πηγαίνεις πλάτη-πλάτη. Γιατί δεν μετράνε αυτά. Εννοείται. Άμα είναι να βρω ψηλό, θα πάω το Σοφοκλή. Ο δημοσιογράφος. Σοφοκλής, ναι, έχουμε θέμα. Θα κουραστεί αυτός. Θα τον περιμένω. Θα τον πω να σε δώσει τίποτα μπουνιές την ώρα πλησιάζεις. Με φοβόταν ο Σόφο. Τι σε φοβόταν. Γιατί τον έβγαινα από μπροστά και τον ευρίασα. Και μέσα. Με έχει δώσει μία, ρε φίλε. Γύρισε σε πίβοτ και είχα στηθεί για επιθετικό. Ναι. Και η τελευταία στιγμή έχει καταλάβει ότι έχω στηθεί. Ναι. Ξέρω ότι θα το σφυρίξουν και επιθετικό και μου δίνει μία με τον νόμο. Έφυγα μέσα από τη ρακέτα και χτύπησα στην κολόνα της μπασκέτας. Άμα δεν ήταν η μπασκέτα, θα έφυγα ακόμα. Θα πήγαινε άλλα 2-3 μέτρα. Μη είχε κοπεί ανάσα και τέτοια. Θυμάσαι και το παιχνίδι με την Αμερική που είχε κάνει ο Σόφου. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, φίλε. Βέβαια. Τι παιχνίδι έχει κάνει. Και αυτόν τον τύπο το χλεβάζουν τώρα, εντάξει, και ανεβάζουν φωτογραφίες και τέτοια. Ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην έχει ένα κουσούρι. Του αρέσει το φάι. Τι να κάνουμε τώρα. Φίλε, αυτός έχει πρόβλημα από 15 χρονών. Από την πρώτη μέρα που έπαιξε μέχρι και σήμερα όλοι τον κράζουν για χοντρό και χοντρέ και γαδινέτς. Δηλαδή φαντάσου τι ψυχολογικά προβλήματα έχει αυτό το παιδί, το έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Εμένα ξέρεις τι μου λένε, όταν μου λες εσύ πρόσεις διατροφή σου λίγο, μη τρως και τέτοια, ξέρεις τι κάνω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι τρώω. Ναι, η αντίδραση. Αυτά που λένε οι ιστορίες με Σοφοκλή, τώρα θα σου πω εγώ ιστορίες για το Σοφοκλή με το φαγητό, δεν υπάρχει, δηλαδή. Τρώει, φίλε, εντάξει. Τρώει. 150 να σου πω κάτι. Το θέμα όλων ήταν ότι όποιος πήγαινε στον Ολυμπιακό, ειδικότερα όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, όποιος πήγαινε προπονητής, όλοι λέγανε πρώτος μου στόχος είναι να δυνατήσω το Σοφοκλή παρά να πάρω το πρωτάθλημα ή ναι, να πάρω την Ευρωλίγκα. Ξέρεις, ναι. Όλοι βάζανε αυτό για στόχο. Όλοι οι προπονητές. Ναι, γιατί αν αυτό το project πετύχει, πάω κατευθείαν στα ουράνια. Ναι, αλλά με λάθος τρόπο. Mm. Είναι το παιδί τώρα γύρω στα 160-170, 160 με 170, παίζει. Ο Σοφοκλής, ναι, ο Σοφοκλής, το καλύτερο του μπάσκετ, το υγιέστερο του μπάσκετ, ας πούμε, να παίζει καλά, είναι 145 κιλά. Ναι. Όλοι θέλουν να τον κάνουν 130. Δεν γίνεται 130 αυτό το κορμίδι, φίλε, τι να κάνει, ναι, τώρα. Είμαστε τώρα στην εθνική ομάδα, προετοιμασία στο βουνό, στο Μέτσοβο, τώρα μιλάμε, καταπίνουμε χιλιόμετρα το πρωί προπόνηση, τρέξουμε 3 προπονήσεις τη μέρα, ξέρεις, κάψιμο. Πρέπει να τρώμε 6 με 6.500 θερμίδες τη μέρα. Άρα είναι, καταλαβαίνετε πόσα πιάτα φάει. Και ο Σοφοκλή, το μεσημέρι το δίνανε φαΐ, για να αντέξει το βράδυ στην προπόνηση, έτρωγε κανονικά. Και το βράδυ τι έτρωγε, τι τον φέρανε να φάει. Κάτι γιαούρτι. Ένα πράσινο μήλο. Τι να κλάσει το πράσινο μήλο, ρε φίλε. Βασικά λυπάμαι το πράσινο δηλαδή μήλο που το δώσανε, ναι. Και γυρνάει και λέει ο Σοφοκλής, coach, δεν μου αρέσει το μήλο, με ανατριχιάζει. Δηλαδή δεν μπορεί να φάει ούτε μήλο. Δηλαδή. Όχι, αυτό θα φας. Κατάλαβες. Και πηγαίναμε τώρα, 12 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Εντάξει, θα σου πω κάτι, εγώ είμαι ο Σοφοκλής, θα του δω δύο μπουνιές εδώ, μην το λέει. Ναι, χτυπάει το τηλέφωνο στο δωμάτιο. Λέω, ναι, ψηλά, γιατί μιλάει και λίγο έτσι. Όλος τους λέει ψηλούς ο Σοφοκλής. Ψηλά, έλα ρε, το λέω, τι έγινε, πεινάω, ψηλά. Εντάξει, Σοφοκλή, έλα, γόρι μου, ξέρεις τώρα, είπαμε να δυνατήσουμε λιγάκι, μην, ξέρεις τώρα, είναι και θέμα τι να τον πεις. Ναι. Μην τον ευριάσουν, δηλαδή τον ευριάζουν οι άλλοι, μην τον ξέρεις. Τώρα ναι, δεν είναι ωραίο. Και, εντάξει, και σαν να μου κιάσιμα. Έλα, ρε, για να ράψει να πεινά. Δεν έχω τίποτα ρε, μεγάλο. Ξέρεις, μας αδειάζουν το μίνι μπαρ, μην αρχίσει εκεί πέρα. Λέει, πάρε μου λέει, το στάκι να φάω από το room service. Ναι. Είμαι με τον Παπαλουκά δωμάτιο. Λέω, άμα αφήσει, λέω, Θοδωρή, θα σε πάρω. Ξέρεις, λέω, Θοδωρή, 4. Εντάξει, τον βλέπαμε, ρε παιδί μου, έτρεμε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γουρούσε η κοιλιά του. Έμενε με τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Εντάξει, εσύ ξέρεις, τι είσαι χοντρός. Ακριβώς, το καταλαβαίνω, ναι. Τέλος πάντων, τον παίρνω 4 τόστ εκεί πέρα. Την ώρα που βγαίνω, λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, έλα από το δωμάτιο να τα πάρεις. Μου λέει να παίξω, έχουν βάλει ρουφιάνο. Ξέρεις, ναι, οι ομάδες βάζουν ένα ρουφιάνο. Ένα ρουφιάνο στον όροφο που κόβει βόλτες πάνω κάτω. Μπαλκόνι, δεν δουλέψατε. Και μου λέει, μένα με τείχο-τείχο. Ναι. Ήξερε ο Σοφοκλής που να πάρει. Ναι. Τέλος πάντων, βγαίνω στο μπαλκόνι. Μου λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι και θα βάλω το χέρι μου. Λέει, να, εντάξει, θα τα πάρω.
Την ώρα που βγαίνω. Έχει ρουφιάνει και από κάτω. Όχι. Τι? Στο άλλο δωμάτιο, από την άλλη μεριά, είναι ο Τσαρτσαρής. Και έχει πάρει τον Τσαρτσαρή τηλέφωνο να τον πάρει κι άλλα τόσο. Και τον αρχίζει ο Τσαρτσαρής να πούσει τη χοντρέ, λέει, λέει, πήρες και από τον Γιαννούλη, λέει, δεν σου δίνω, έλα ρε πεινάω ρε παιδιά. Εντάξει. Αλλά ήταν άσχημο τώρα, εντάξει, κάνουμε πλάκα, τα κατάπιε τα τόσο, εδώ που τα λέμε, αλλά είναι άσχημο για έναν άνθρωπο που έχει τέτοια προβλήματα, να... Ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα ένα μήλο. Δεν γίνεται αυτό. Τι ένα μήλο, ρε φίλε. Αν μου δώσει εμένα, εγώ που είμαι 100 δηλαδή, κιλά. Εντάξει, αν μου φέρει κάποιο ένα μήλο. Δεν θα φάει 8 τόστ, 10 πόσα έφαγε εκείνο το βράδυ. Δεν θα τα φάει, θα τα φάει. Και από τα νεύρα του θα τα φάει. Ο μόνος που ήταν γάτος πήγε και έπιασε το Σοφοκλή. Ήταν ο Λιθουάνος που είχε Ολυμπιακός. Κασλάουσκας. Κασλάουσκας. Και έχει βάλει τον. Δεν έβαλε. Ο Σφερόπουλος ήταν τότε βοηθός του. Ναι. Και δεν έχει βάλει το Σφερόπουλο, το βοηθό προπονητή, ξέρεις, να τον αρχίσει το ψήσιμο. Ξέρεις, έβαλε τον Ντόμιτς. Ναι. Που ήταν παίκτης. Που ήταν παίκτης, πιο σεβασμός τότε. Ξέρεις, είναι αλλιώς ο πρώτος προπονητής με τον assistant και αυτά. Και τον έχει πάρει ο Ντόμιτς ψυχοπαίδη στο ψήσιμο. Πηγαίναν για φαγητό, πηγαίναν κάνανε. Ξέρεις. Ολυμπιακός, φίλε. Μόλις έφτασε 150 κιλά, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στον Ολυμπιακό. Και τότε είναι η περίοδος εθνικής. Και τότε είναι η περίοδος. Ναι, νομίζω τότε ήταν. Μα τον έβλεπες, μπορούσε και έτρεχε. Ο Σοφοκλής πρέπει να παίζει, έπρεπε να παίζει όλη την καριέρα, 4 λεπτά το δεκάλεπτο. Ναι. 4 συνεχόμενα λεπτά το δεκάλεπτο. Όχι 5 με τίποτα. Ναι. 4. Όποιος προπονητής τον έκοβε αυτό και το έκανε, το έκανε ο Πεδουλάκης στον Παναθηναϊκό που πήγε. Τέσσερα τον έβαζε. Τον έβαζε. Κάπου εκεί. Τον έβαζε ακριβώς στη μέση του δεκαλέπτου. Για να έχει χρόνο αποκατάσταση, ξεκούραση αποκατάσταση. Αυτά είναι τα... Τα τρίκ. Να ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου. Γιατί φίλε. Θα πάρει 5 φορές την μπάλα, θα βάλει 2 καλάθια, θα πάρει 2 φάουλ, ναι, ρε, θα τσακατέψει και 2. Ναι, έγινε μπασκετικά, τελείωσε. Έγινε δουλειά. Πάμε το άλλο δεκάλεπτο. Όχι, μετά, άμα είναι καλά, βλέπεις μπαίνει, κάνει αυτά που λες. Ναι. Και όταν ξαναμπαίνει, είναι όλοι οι αντίπαλοι λένε όχ. Ναι, όχ, τώρα. Σβήσε, βάζουν ναι. Και άλλοι προπονητές μέσα, άλλους ψηλούς που για να, επειδή ξέρουν ότι θα τον κάνουν φάουλ και αυτά. Άμα κάτσεις και δεις, παιδί μου, πώς τον κάνω φάουλ. Δεν τον κάνω φάουλ. Δεν μπορούσαν να τον, πήγαν τον αγκαλιάσουν. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορούσαν να τον κλείνουν. Δεν γίνεται. Σε επίπεδο φυσικών χαρισμάτων και τεχνικής, γιατί δεν είναι κακός μπασκετμπολίστας. Πλάκα κάνεις. Απίστευτος ήταν. Ωραία, κοίταξε, είναι. Το ένας εναντίον ενός δεν υπάρχει δεύτερος. Είναι ο Σακίλ Ονίλ, ο Σοφοκλής, ο Λάζος Παπαδόπουλος και εγώ. Αυτοί είμαστε.